Παρακαλώ μπείτε όλοι μέσα στο χώρο και κρατήστε τις αποστάσεις. Πριν ξεκινήσουμε την εκδήλωση, θα ήθελα να αναφερθώ στη συντρόφισσα Ισμήνη Σπυριδονίδου, η οποία έφυγε από κοντά μας στις 9 Φεβρουαρίου μετά από μια δύσκολη μάχη. Η Ισμήνη ήταν παιδί του Λάζαρου και της Θεοποίης της Σπυρίδου, στελεχών του κόμματος. Όλη της τη ζωή την αφιέρωσε στον αγώνα, στην πάλη για μια καλύτερη ζωή, για μια άλλη κοινωνία. Ακολούθησε πιστά τα χνάρια των γονιών της. Έφυγε από κοντά μας αφήνοντας μια πλούσια παρακαταθήκη, με αυτοθυσία, ανιδιοτέλεια, δόρισε το μοναδικό της περιουσιακό στοιχείο, το σπίτι της, στο κόμμα και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η οργάνωση της Φλόρινας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας να έχει τα δικά της ιδιόκτητα γραφεία. Θα τη θυμόμαστε πάντα με το χαμόγελο, με την αγάπη, την αυτοθυσία που τη διέκρινε, για τη μεγάλη της προσφορά και δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ. Αιωνία της η μνήμη. Ακολουθεί η κεντρική ομιλία από τη συντρόφισσα Βίκη Παπαναστασίου, είναι μέλος της ΕΟΕ, της οργάνωσης της Φλόρινας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και μετά θα ακολουθήσει η κατάβηση Στεφάνου. Στο βήμα καλό τη συντρόφισσα τη Βίκη. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, συντρόφισσες και σύντροφοι, συναντιόμαστε σήμερα εδώ, όπου από τις 11 έως τις 13 Φλεβάρι του 1949 γράφτηκε μια από τις πιο ηρωικές σελίδες της τρίχρονης εποποιίας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Η μάχη της Φλόρινας ήταν μια από τις πιο δύσκολες και πολύ νεκρές μάχες που έδωσε ο Δημοκρατικός Στρατός. Ο αστικός στρατός είχε έγκαιρα αντιληφθεί τις προθέσεις του Δημοκρατικού Στρατού από τη συγκέντρωση μεγάλων δυνάμεών του στην περιοχή και τις εντατικές ασκήσεις του με πραγματικά πειρά. Το γεγονός ότι ο αστικός στρατός ήταν προετοιμασμένος για αυτή τη μάχη και έχοντας το συσχετισμό δύναμης υπέρ του, έκανε εξ αρχής αυτή τη πολεμική σύγκρουση άνηση σε βάρος του Δημοκρατικού Στρατού, εφόσον είχε χάσει το πλεονέκτημα του εφηβιασμού, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε μειονεκτική θέση από το ξεκίνημά της. Όμως οι μαχητές και οι μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας πολέμησαν και σε αυτή τη μάχη με άφθαστο ηρωισμό και αυτοθυσία, έχοντας συνέστηση του καθήκοντος και της αποστολής τους. Όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, επιχείρησαν μέσα σε αφάνταστα δύσκολες συνθήκες, με κύριο όπλο την αλήγιστη θέληση και την αφοσίωση στο δίκαιο του αγώνα τους, με τη γενναιότητά τους να ανατρέψουν τον άνιστο συσχετισμό δύναμης και να κάνουν κατορθωτό το ακατόρθωτο. Και στη μάχη της Φλόρινας, παρά την ήττα και τις πολύ μεγάλες απώλειες, αναδείχθηκε περίτρανα η ηθική πολιτική ανωτερότητα και το κατάβλητο σθένος του Δημοκρατικού Στρατού. Μετά το τέλος των επιχειρήσεων, ο αστικός στρατός διέπραξε ένα μεγάλο ανοσιούργημα. Μάζεψε τους νεκρούς μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού μαζί με πολλούς τραυματίες και όλους μαζί, ζωντανούς και νεκρούς, τους παράχωσε με μπουλντόζες σε ένα λάκκο στο χώρο που βρισκόμαστε σήμερα. Η ανάδειξη του αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού έχει τεράστια σημασία. Τιμάμε το Δημοκρατικό Στρατό, την προσφορά του και εμπνεόμαστε από τον τιτάνιο αγώνα του. Μελετάμε, διδασκόμαστε, συνεχίζουμε. Αυτή είναι η καλύτερη και η μεγαλύτερη τιμή για τους χιλιάδες μαχητές και μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού που έπεσαν σε άνηση μάχη και αγώνα. Ο αγώνας του Δημοκρατικού Στρατού ήταν πέρα για πέρα δίκαιος. Αποτέλεσε τη μαζική λαϊκή ένοπλη απάντηση στην αδίσταχτη επιχείρηση της αστικής τάξης να υποδουλώσει ή να εξαντώσει το μεγάλο αιαμικό κίνημα προκειμένου να στερεώσει την αντιλαϊκή της εξουσία. Για να το πετύχει, χρησιμοποίησε κυριολεκτικά όλα τα μέσα με κύριο όπλο τη δολοφονική βία και την ομή μαζική τρομοκρατία, έχοντας την καθοριστική στρατιωτική και οικονομική βοήθεια και στήριξη αρχικά από το Βρετανικό και στη συνέχεια από τον Αμερικάνικο Ιμπεριαλισμό. Το αμήλικτο δίλημα για το κόμμα και το κίνημα ήταν υποταγή ή ένας νέος ξεσηκωμός. Επέλεξε, έστω με καθυστερήσεις, να βαδίσει το δρόμο της σύγκρουσης και όχι αυτό της υποταγής και της ταπείνωσης. Ο Δημοκρατικός Στρατός μπορεί να ιτήθηκε στρατιωτικά,
Όμως παρά τις θηριωδίες, τη μυσαλλοδοξία και το αντικομουνιστικό μένος του μετεμφυλιακού αστικού κράτους που εκδηλώθηκε με την άγρια τρομοκρατία των εκτελέσεων, των μαζικών διώξεων, των φυλακών και των εξοριών, δεν κατόρθωσαν να σβήσουν το μεγαλείο της πάλης του, την ηθική και πολιτική ανωτερότητα και υπεροχή του. Γι' αυτό και οι μηχανισμοί της αστικής εξουσίας δεν σταμάτησαν ποτέ να διαστρεβλώνουν και να συκοφαντούν τον αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού και το ΚΚΕ. Τη δική του συμβολή σε αυτή την επιχείρηση είχε και έχει και ο οπορτουνισμός, που χαρακτηρίζει μάταιες τις θυσίες και τυχοδιοκτισμό την ένοπλη λαϊκή πάλη. Κανένας αγώνας του εργατικού λαϊκού κινήματος και των κομμουνιστών δεν πήγε χαμένος και καμιά θυσία δεν είναι μάταιη. Αυτό διδάσκει η ιστορία των λαών και του επαναστατικού κινήματος. Μέσα από τις μικρές και μεγάλες νίκες, τις οδυνηρές ήττες και τα προσωρινά πισωγυρίσματα, το επαναστατικό κίνημα της εργατικής τάξης διδάσκεται, ανασυντάσσεται και προχωρά. Γίνεται πιο ικανό και ισχυρό στην πάλη για την ανατροπή του καπιταλισμού και με περισσότερη ορμή εφορμά για την νίκη των λαών, το σοσιαλισμό. Τιμούμε τους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, άντρες και γυναίκες, τους απλούς μαχητές και τις μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού. Κρατάμε στα χέρια μας γερά και σηκώνουμε ψηλά τη σημαία με τα πιο μεγάλα και πανανθρώπινα ιδανικά για τα οποία έπεσαν. Για να βάλουμε τέλος στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, στους πολέμους, στη φτώχεια. Για το σοσιαλισμό, κομμουνισμό. Φίλες και φίλοι, οι δύο εντελώς αντίθετοι και εχθρικοί κόσμοι που αναμετρήθηκαν τότε παραμένουν το ίδιο εχθρικοί και ασυμφιλίωτοι και σήμερα. Η εργατική τάξη, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, οι νέοι και οι νέες υποφέρουν από την επίθεση διαρκείας σε βάρος των πιο βασικών δικαιωμάτων τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί η υψηλή κερδοφορία των μονοπωλίων. Η περίοδος που διανύουμε είναι αποκαλυπτική και διδακτική για όσους διατηρούν ακόμα προσδοκίες για έναν πιο ανθρώπινο και κοινωνικά δίκαιο καπιταλισμό. Τόσο στη ΣΥΠΑ όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το δημόσιο σύστημα υγείας βρίσκεται υπό τεράστια πίεση, ενώ η νέα κρίση επιχειρείται να φορτωθεί και πάλι στις πλάτες του εργαζόμενου λαού. Την ίδια στιγμή, τόσο στην περιοχή μας όσο και σε άλλα σημεία του πλανήτη, εξελίσσονται πολυεπίπεδοι υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί που πέραν των επιδιώξεων των επιμέρους αστικών τάξεων, αποτυπώνουν τη σκληρή επιθετική πολιτική των ΗΠΑ στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο ημπεριαλιστικό σύστημα έναντι της ανερχόμενης Κίνας. Η αντιλαϊκή διαχείριση της κρίσης και της πανδημίας συνοδεύεται από την όξυνση της καταστολής στη ΣΥΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ημπεριαλιστικά κέντρα γνωρίζουν ότι η λαϊκή δυσαρέσκεια θα φουντώσει. Χαρακτηριστικό ήταν το όργιο καταστολής κινητοποίησης για το Πολυτεχνείο, αλλά και η τρομοκρατία τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την εργοδοσία κατά την απεργία της 26ης Οκτώβρη. Η μελέτη της ιστορίας του ΚΚΕ και του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος έχει αποτελέσει για το κόμμα μας πολύτιμο εφόδιο για τη διαμόρφωση της στρατηγικής του. Στην κατεύθυνση αυτή, έχουμε την έκδοση του δοκιμίου της ιστορίας του κόμματος της περίοδου 1918-1949. Μια έκδοση που αποτελεί πολύτιμο εργαλείο, σύντροφο και βοηθό για όλα τα μέλη του κόμματος και της ΚΝΕ, για τους οπαδούς και φίλους του κόμματος, αλλά και για κάθε άνθρωπο καλής θέλησης, κάθε αγωνιστή και αγωνίστρια. Το ΚΚΕ βαθαίνει την ιστορία του, έχοντας ως θεμελιακή θέση ότι η ιστορική εποχή που ζούμε είναι εποχή περάσματος από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό, με αφετηρία την νικηφόρα Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση στη Ρωσία το 1917. Ο καπιταλισμός έπαψε να είναι προοδευτικός, η αστική τάξη έχει πλέον ρόλο αντιδραστικό, ενώ η τάξη που είναι η κινητήρια δύναμη της πρόοδου είναι η εργατική τάξη. Διεθνώς και στην Ελλάδα έχουν οριμάσει υλικές προϋποθέσεις για το σοσιαλισμό. Υπάρχει τεράστιος πλούτος για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Όμως προϋπόθεση είναι να κοινωνικοποιηθούν τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής από την επαναστατική εργατική εξουσία που θα οργανώσει την παραγωγή και την κατανομή των προϊόντων με τον κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό. Τα συμπεράσματα που δίνει η θυελώδης πορεία του ΚΚΕ είναι πολλά. Περιλαμβάνουν την αντοχή του κόμματος σε δύσκολες συνθήκες, τη σταθερή πίστη του ότι ο σοσιαλισμός θα νικήσει,
αφορούν υποδείγματα στάσης ζωής και τόσα άλλα. Όμως πρώτα απ' όλα αφορούν στη στρατηγική του πορεία. Θεμελιακό δίδαγμα που ενστομάτωσε το ΚΚΕ στο πρόγραμμά του είναι ότι ο στρατηγικός στόχος του Κομμουνιστικού Κόμματος δεν καθορίζεται από το συσχετισμό δυνάμεων. Βέβαια, ο συσχετισμός δυνάμεων πρέπει να εκτιμάται αντικειμενικά, ώστε να καθορίζονται τα τρέχοντα τα καθήκοντα σε συνάρτηση με το στρατηγικό στόχο και υποβοηθώντας τον υποκειμενικό παράγοντα να οριμάσει για τις μεγάλες στιγμές της αποφασιστικής αναμέτρησης. Στις συνθήκες του καπιταλισμού, το Κομμουνιστικό Κόμμα οφείλει να έχει στρατηγική ανατροπής καπιταλιστικής εξουσίας, ανεξάρτητα από τη μορφή της ή τις συνθήκες δράσης του κόμματος, όπως έχει δείξει η ιστορία, είτε είναι στην νομιμότητα, είτε δράει μη νόμιμα, είτε βρίσκεται σε βαθιά παρανομία. Η ιστορία διδάσκει ότι δεν μπορεί να υπάρξει φιλολαϊκή κυβέρνηση, όποια ονομασία και αν έχει, και οποιοδήποτε κόμμα και αν συμμετέχει σε αυτήν, εφόσον η πολιτική εξουσία, τα μέσα παραγωγής και όλος ο πλούτος που παράγει η εργατική τάξη βρίσκονται στα χέρια των καπιταλιστών, εφόσον η Ελλάδα συμμετέχει στις υπεριαλιστικές ενώσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Έχουμε χρέος να ανταποκριθούμε στις ηρωικές αγωνιστικές παραδόσεις του ΚΚΕ, που βαδίζει με αισιοδοξία, έχοντας συμπληρώσει πάνω από 100 χρόνια ζωής, βαδίζοντας προς το 21ο συνέδριό του, με δράση και προσφορά με το λαό για το σοσιαλισμό. Η ίδια η συνεδριακή διαδικασία, η πλατιά συζήτηση που επιδιώκουμε, μπορεί να αποτελέσει ακόμα μια αφορμή, ώστε η εργατική τάξη και ο λαός να συμπεράνουν την άβυσο που χωρίζει το ΚΚΕ από τα κόμματα αυτού του σάπιου συστήματος. Στο συνέδριο εξετάζουμε τη συλλογική πείρα όλου του προηγούμενου διαστήματος, ώστε όλοι μαζί να δώσουμε από καλύτερες θέσεις στις μάχες που έρχονται. Τα μέλη και στελέχη του ΚΚΕ, ανατακτά χρονικά διαστήματα, έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση, στη βάση των συλλογικά επεξεργασμένων μας στόχων, να διατυπώνουν τη γνώμη τους για τον απολογισμό της δράσης. Είναι μέρη μιας πανελλαδικής οργάνωσης καθημερινής κοπιαστικής αγωνιστικής δράσης, που έχει σπουδαία θελοντική συνειδητή δουλειά, αυξημένες απαιτήσεις, υποχρεώσεις, δημιουργική δουλειά. Με έναν τέτοιο τρόπο λειτουργίας, πραγματικά συλλογικό και ελεύθερο, εξυψώνεται η ατομική συμβολή του καθενός στην προσπάθεια επίτευξης μεγάλων σκοπών. Αυτό καμία σχέση δεν έχει με τις μάχες για την καρέκλα και τους παραγωνισμούς που χαρακτηρίζουν τα υπόλοιπα κόμματα. Επιβεβαιώνεται και με αυτόν τον τρόπο ότι το ΚΚΕ είναι το πιο σύγχρονο και νέο κόμμα, γιατί την ίδια στιγμή τα υπόλοιπα κόμματα πλασάρουν ως εξυγχρονισμό τον παραγωνισμό όσων ανθρώπων τους στηρίζουν από τη διαδικασία που παίρνονται αποφάσεις και διαμορφώνονται δράσεις, με μόνο δικαίωμα τα likes και τα σχόλια για πολιτικές επιλογές που είναι εχθρικές στα συμφέροντά τους. Ακριβώς λοιπόν, επειδή ο σκοπός του ΚΚΕ είναι να γίνει ικανότερο στην υπεράσπιση των σύγχρονων εργατικών λαϊκών αναγκών, στην οικοδόμηση μιας κοινωνικής συμμαχίας εργαζομένων και φτωχών αυτοαπασχολούμενων, απέναντι στην πολιτική των μεγάλων ομίλων, στην πάλι για μια εξουσία, όπου η εξουσία θα βρίσκεται στα χέρια των πραγματικών παραγωγών του πλούτου, έχει το θάρρος και τη θέληση να απευθύνεται ανοιχτά στο λαό και να συζητά για τους στόχους του, για τα κριτήρια που αποτιμά τη δουλειά του και να τον καλεί να μάθει από το ίδιο το ΚΚΕ τις θέσεις και τις προτάσεις του. Στην πορεία για το 21ο συνέδριο, ορκιζόμαστε στη μνήμη των εκατοντάδων χιλιάδων ηρώων του λαού μας ότι θα συνεχίσουμε στην ίδια ταξική γραμμή πάλης για το δίκαιο του μισθωτού εργάτη, εργαζόμενου και της οικογένειάς του. Δεσμευόμαστε να παλέψουμε σε συμμαχία με τον αγρότη, τον αυτοαπασχολούμενο, για την υπεράσπιση των αναγκών των εργαζομένων, των ανέργων, των συνταξιούχων, των προσφύγων και μεταναστών. Τιμή και δόξα στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. Τιμή και δόξα στους εκατοντάδες μαχητές και μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού που έπεσαν ηρωικά στη μάχη της Φλόρινας το 1949. Ζήτω το 21ο συνέδριο. Ζήτω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αθάνατοι! Αθάνατοι! Ένας αιώνας αγώνας και θυσία, το ΚΚΕ στην πρωτοβουλία!